Νιώθω βασικά μια υπερηφάνεια, σίγουρα. Πέτυχα το στόχο μου και με το παραπάνω. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Από μαθητές και επίσημα πλέον φοιτητές, χωρίς το άγχος των αποτελεσμάτων θα κάνουν διακοπές έχοντας τις βαλίτσες τους την επιτυχία. Λατρεύει την αστρονομία, θέλει να ασχοληθεί με την πυρηνική ενέργεια και την τεχνολογία. Συστηματικό διάβασμα και λίγο άγχος ήταν τα συστατικά που οδήγησαν τον Δημήτρη Καλαμαρά να ταινίζει από την κορυφή το μέλλον του. Νομίζω ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι από αυτή τη σχολή. Νιώθω μια ευχαρίστηση που ανταμείφθηκε τελικά ο κόπος μου. Αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στην ιατρική και την φαρμακευτική. Η Κατερίνα από την Άξο θα φορέσει τελικά την ποδιά του γιατρού, έχοντας ήδη στο βιογραφικό της την διάκριση της πρώτης των πρώτων. Ανατρίχιασα όταν το είδα. Ήξερα ότι είμαι μεταξύ των πρώτων. Εντάξει, όσο και να το περιμένεις, είναι διαφορετικό όταν το βλέπεις. Τέλος το στρες και αγωνία για το αν θα μπει στις ανώτατες σχολές, αφού ο Μέλβιν τα κατάφερε και πέρασε πρώτος στη σχολή φιλολογίας του Αριστοτελείου. Αυτό δεν το κρατούσα σίγουρα, ότι ήταν μια εμπειρία ζωής με τους φίλους μου. Θα πετούσα σίγουρα όλες τις απογοητεύσεις, όλες τις φορές που δεν αισθάνθηκα αρκετά ικανός. Περίπου 11.000 μαθητές δεν κατάφεραν φέτος να περάσουν σε κάποια σχολή της προτίμησής τους, ενώ 7.000 θέσεις έμειναν τελικά κενές. 13 σχολές θα υποδεχτούν λιγότερους από 10 νέους φοιτητές, όπως είναι το πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, αφού στα έδρανα θα κάτσει μόνο ένας φοιτητής. Την ώρα που η αντίστοιχη σχολή των Ιερατικών Σπουδών στην Αθήνα σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο βάσης για φέτος. Υποψήφιος με 6.880 μόρια κατάφερε να περάσει στην Σχολή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης στην Άμφισσα. Για πρώτη φορά μετά από 59 χρόνια που διεξάγονται πανελλαδικές εξετάσεις, να έχουμε αποτελέσματα πολύ πιο νωρίς. Γιατί? Για να βάλουμε ένα τέλος, όπως πολύ σωστά είπατε, στην αγωνία των υποψηφίων και για να βοηθήσουμε την ελληνική οικογένεια στον προγραμματισμό της. Διακοπές μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου θα κάνουν φέτος οι μαθητές, καθώς τότε θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.